Καλησπέρα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ξέραμε εξ αρχής ότι θα είναι πολύ δύσκολο λόγω ειδικών συνθηκών, την πολύ βροχή και το βαρύ γήπεδο που θα βρίσκαμε, προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε κάποια πράγματα στα οποία να γίνουμε πιο απλοί, να εκμεταλλευτούμε κάποιες αδυναμίες του αντιπάλου που ξέραμε θα μας περιμένει σε συγκεκριμένους χώρους, να μπορέσουμε να αλλάξουμε το παιχνίδι και να φτάσουμε με επιτυχία στα αρνητικά λακκάρια. Δεν τα καταφέραμε, φτάσαμε για αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο αντίπαλος έκλεισε καλά τους χώρους, ειδικά μετά τη στιγμή που προηγήθηκε, που εμείς στο ξεκίνημα δευτερού χρόνου ήμασταν για ένα δεκάλεπτο περίπου πολύ κακοί, κάναμε πολλά λάθη και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο και να πλησιάσει στην εστία και να εκτελέσει και τελικά να προηγηθεί κιόλας. Σίγουρα είναι για μας ένα δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο, το οποίο είχαμε μια ευκαιρία να πλησιάσουμε στην κορυφή. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε με τα παιδιά, γιατί συνεχίζω να λέω ότι αντικούν τους εαυτούς τους με το να μην μπορούν να κρατήσουν συνεχόμενα το αγωνιστικό πλάνο το οποίο σχεδιάζουμε και στο οποίο όταν ανταπεξέρχονται είναι πάρα πολύ καλή εικόνα της ομάδας. Αυτό δεν συνέβη σήμερα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και χάσαμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το τρίποντο και να πλησιάσουμε λίγο πιο ψηλά. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στον συνάδελφο, καλή συνέχεια στην ομάδα της Καρέτσας, στον δύσκολο αγώνα που δίνει. Εμείς έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα να ηρεμήσουμε όσο γίνεται, να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις μέτριες εμφανίσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος και να κλείσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκομιδή τη χρονιά μέχρι το παιχνίδι της Άρηδας. Ευχαριστούμε. Κύριε Σιούρα. Πρέπει να πω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Σήμερα είχαμε να παίξουμε μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, μια ομάδα η οποία βρίσκεται ψηλά στην κομπηλία. Η ομάδα της Καρίτσας έχει μια πάρα πολύ σοβαρή διοίκηση, μια διοίκηση η οποία προσπαθεί να λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα καταλαβαίνει ότι άλλο είναι το αριστεχνικό και άλλο είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η διοίκηση προσπαθεί πάρα πολύ. Όλοι είναι κοντά στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε. Κανείς δεν γνωρίζει ότι σήμερα εμείς είχαμε στον πάγκο τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν 16 χρονών. Το μεγάλο κέρδος για την ομάδα είναι παιδιά όπως ήταν σήμερα ο Κούργος ή ο Φουρκιώτης, παιδιά τα οποία ίσως πριν από λίγο καιρό φάνταζα ότι δεν θα μπορούσαν να παίξουν σε αυτό το δύσκολο ποτάμι. Προσπαθούν, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Για μας αυτός ο βαθμός ήταν χρυσάφι, προηγηθήκαμε με ένα καταπληκτικό γκολ θα έλεγα, αλλά χωρίς να μας απειλήσει ο αντίπαλος. Είχαμε κλείσει πάρα πολύ ωραία τους διαδρόμους σε μια άτυχη στιγμή και θεωρώ ότι άτυχη στιγμή είναι από την άποψη. Όχι τακτικά, απλώς τα παιδιά, η ποιότητα του αντιπάλου μας πίεζε. Εμείς κλείναμε καλά τους διαδρόμους, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν υπήρχε την κούραση, όταν υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν πολλές παραστάσεις, μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Εμείς θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα και να προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος του πρωτογύρου να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς γίνεται. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτούς τους μήνες και πιστεύω ότι σε αυτούς τους δύο μήνες που είμαι στην ομάδα, εμείς κάναμε ένα άσχημο παιχνίδι την προηγούμενη αγωνιστική. Σε όλα τα άλλα η ομάδα είναι σοβαρή, προσπαθεί, δίνει το καλύτερο σε αυτό, χάνει όμως κάποια παιχνίδια και κάποιους δομούς στη λεπτομέρεια. Τώρα δεν θέλω να πω για τη διετησία κάποια πράγματα, θα πρέπει η διετησία να σέβεται την ομάδα της Καρίτσας, γιατί το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχει ανάγκη από διοικήσεις οι οποίες είναι σοβαρές, από ομάδες οι οποίες είναι υγιέστατες και θα πρέπει να τις προσθέτει. Συγχαρητήρια και πάλι στους ποδοσφαιριστές και ευχαριστούμε τον κόσμο που βοηθάει αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε.